Η ιστορική πρώτη νίκη στις εθνικές κατηγορίες του μπάσκετ σημείωσε ο Ανδρογέας, που ξεπέρασε με επιτυχία το εμπόδιο της Βάρης στο κλειστό του Λίντο με 63-43 για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 μπάσκετ γυναικών. Οι γηπεδούχες έδειξαν από την αρχή τις διαθέσεις τους, όμως η ομάδα της Βάρης δεν τις άφησε στο πρώτο μέρος να ξεφύγουν, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται 26-25. Στην επανάληψη, τα κορίτσια του Μάνου Καρλάφτη ανέβασαν ρυθμό, βρήκαν λύσεις, διεύρυναν τη διαφορά και έφτασαν στην τελική επικράτηση. Είναι πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά σημαίνει για όλη την ομάδα. Προσπαθούμε όλες μαζί. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αυτή τη βδομάδα στην προπόνηση για να βγει κάτι καλό και ήρθε. Άρα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τώρα ξεκινάμε και περιμένουμε τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι ήμασταν πιο δεμένες. Ήμασταν ομάδα αυτή τη φορά. Πασάραμε την μπάλα. Και δεν έπαιζε η κάθε μία για τον εαυτό της, παίζαμε για την ομάδα και μόνο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια ομάδα που θέλαμε πολύ να την κερδίσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο το βρήκαμε περισσότερο, ήμασταν πιο ομαδικές, τα πήγαμε πολύ καλά. Μια ομάδα που συναντιέται πρώτη φορά χρειάζεται χρόνο προφανώς για να βγάλει κάτι όμορφο στο γήπεδο. Και νομίζω ότι εμείς το δείχνουμε αυτό και παιχνίδι με το παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτερες. Επιτέλους κάναμε την πρώτη μας νίκη, την παρθενική του Ανδρογέα στην Α2. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε τη δουλειά που κάναμε όλη αυτήν την εβδομάδα. Ήταν μια πολύ σκληρή εβδομάδα μετά από δύο ήττες και βγάλαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως είπαμε και στα αποδυτήρια, τώρα ξεκινάμε. Σιγά σιγά βρίσκουμε τα πατήματά μας και βγάζουμε τη δουλειά μας στο γήπεδο. Όσο παίζει αυτή η ομάδα, το έχω ξαναπεί κιόλας, θα βρίσκει ρυθμό. Και όπως βλέπουμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, κάναμε πάρα πολύ καλά τέταρτα δεκάλεπτα, δηλαδή δεύτερο ημίχρονο. Θέλουμε δουλειά. Είμαι ικανοποιημένος μόνο από το τέταρτο δεκάλεπτο. Συγχαρητήρια όμως στα κορίτσια γιατί δείξανε πάθος. Ήμασταν ομάδα, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο και ήρθε η νίκη. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε την ψυχολογία της νίκης. Για να αρχίζουν και τα κορίτσια να πιστεύουν περισσότερο σε αυτούς τους και να πιστεύουν ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Ψάχναμε να κάνουμε το ιστορικό την πρώτη νίκη στις εθνικές κατηγορίες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, η ομάδα ήταν ιδιαίτερα αγχωμένη, αλλά τελικά όλο το staff και οι παίκτες νομίζω τα κατάφεραν μια χαρά και πετύχαμε το στόχο. Είναι μια συλλογική δουλειά, είναι μια προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 12 χρόνια από μια ομάδα ανθρώπων. Έχουμε προσπαθήσει, έχουμε δημιουργήσει σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, από under 8 μέχρι under 18 παιδιά σε αγόρια και κορίτσια. Πλέον επικεντρωνόμαστε εκτός από τις μικρές κατηγορίες και στην εθνική κατηγορία να πετύχουμε την παραμονή που είναι ο στόχος μας.